Μένουμε στο συλλαλητήριο, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και όλες τις εξελίξεις. Θα καλωσορίσουμε τον Θεόφιλο Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέριζουμε τους φίλους τηλεθεατές της Δυτικής Μακεδονίας, τους κατοίκους της βόρειας περιοχής του πρώτου μέρους. Σύμφωνα με τη συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι μας αποκαλεί. Άρα λοιπόν και εμείς παρουσιάζουμε. Δηλαδή, άμα περάσει τη συμφωνία των Πρεσπών, εμείς δεν μπορούμε να του λέμε Σκοπιανούς. Σύμφωνα με αυτό. Βόρεια Μακεδονία, τι θα λέμε. Σύμφωνα με αυτό που έχει δοθεί στη δημοσιότητα την Κυριακή μέσα από τον έντυπο τύπο, τον Αθηναϊκό και τον Πανελλαδικό, η συμφωνία των Πρεσπών μας αποκαλεί κάτοικοι της βόρειας περιοχής του πρώτου μέρους. Ακριβώς έτσι μας αποκαλεί. Καλά. Μέλη να δούμε βέβαια ότι εμείς είδαμε τη συμφωνία των Πρεσπών. Δεν είδαμε την ρηματική διακοίνωση των Σκοπίων για τις αλλαγές που έχει κάνει στο Σύνταγμα. Μας θυμάμαι και εμάς. Τώρα, να μείνουμε στο συλλαλητήριο. Οργή για τα χημικά μέσα σε παιδιά και ηλικιωμένους. Θα δούμε στη συνέχεια και τα σχετικά βίντεο. Δώσε μας αναλυτικό όλο το ρεπορτάζ. Νομίζω ότι οι φίλοι τηλεθεατές, οι πολίτες όλης της χώρας είδαν χθες τι συνέβη πραγματικά στην πλατεία Συντάγματος, όπου εκεί πραγματοποιήθηκε το πολύ μεγάλο συλλαλητήριο ενάντια στη συμφωνία των Πρεσπών από τον αυθορμητισμό των Ελλήνων πολιτών από τη μία άκρη στην άλλη της χώρας. Βέβαια, όλο αυτό αμαυρώθηκε με δεδομένο το ότι η χρήση χημικών από τις δυνάμεις καταστολής οδήγησαν, όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο, τους πολίτες να ψάξουν να βρουν ένα μέρος, έναν τόπο να προστατευτούν από τα χημικά. Αλήθεια, ποιοι ήταν αυτοί οι πανέξυπνοι στην κυριολεξία, οι οποίοι δώσαν εντολές να γίνει χρήση χημικών για να μπορέσουν, λέει, να κρατήσουν ομαλά όλα τα πράγματα, και πόσο μάλλον μια μικρή ομάδα, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ότι είναι ακροδεξιά στοιχεία και παρισφρίουν στα μεγάλα συλλαλητήρια, αλλά και κάποιοι οι οποίοι έρχονται από το χώρο των αναρχικών, δημιουργήσαν τα προβλήματα. Δεν τους γνωρίζει αυτούς η ελληνική αστυνομία? Μήπως εμφανιστήκαν χθες για πρώτη φορά? Τους γνωρίζει πολύ καλά. Μάλλον εξυπηρετεί αυτή η ιστορία πάντοτε την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Αυτή είναι παρακρατική, το γνωρίζουν οι πάντες. Αν ήθελαν να τους συλλάβουν, θα τους είχαν συλλάβει, αλλά τους βόλευε να διαλυθεί το συλλαλητήριο. Και Δημήτρη, για ακόμη μια φορά δυστυχώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια άλλη ομοίη πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Ότι ένας απροστάτευτος λαός, για ακόμη μια φορά, το κράτος του επιτίθεται με τις δυνάμεις καταστολής. Η πρώτη επίθεση που δέχτηκε ο ελληνικός λαός, ο οποίος ήταν απροστάτευτος, ήταν η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στη Θεσσαλονίκη το 2018. Και δεύτερη, τώρα έχουμε τη δεύτερη επίθεση που πραγματοποιήθηκε χθες. Κατά τα άλλα, το συλλαλητήριο έδωσε πολλά και ισχυρά μηνύματα. Ας δούμε όμως αλληλικά. Και με πολλά παιδιά, να πούμε, και ηλικιωμένους στα νοσοκομεία. Ναι. Και κάτι το οποίο στοχεύει και θεσκοπεύει τις επόμενες μέρες ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, να καταθέσει και μήνυση με και τα χημικά. Παρότι οι κοινοβουλευτικές ισορροπίες δείχνουν ότι η συμφωνία των Πρεσπών θα περάσει κανονικά από τη Βουλή, στο τέλος της εβδομάδας εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών από κάθε γωνία της χώρας έφτασαν χθες το μεσημέρι στο Σύνταγμα για το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Ο όγκος των διαδηλωτών ήταν μεγάλος, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο τουλάχιστον για 200.000 διαδηλωτές. Η συντριπτική τους πλειονότητα, η οικογένεια. Στην μία λέει 60.000 μετά που έπεσαν τα χημικά. Θα το πούμε αυτό. Ναι, ναι. Η συντριπτική πλειονότητά τους, οικογένειες, ηλικιωμένοι και παιδιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αστυνομία είδε το πολύ 60.000 διαδηλωτές. Μάλιστα, συνέβη και το πρωτοφανές στην πρώτη ανακοίνωση της αστυνομίας να κάνει λόγο ότι οι διαδηλωτές ξεπερνούσαν τις 100.000. Αργότερα να κατεβάζει τον αριθμό των διαδηλωτών στις 60.000. Εν πάση περιπτώσει, λίγο μας ενδιαφέρει το τι δηλώνει σε αυτό το κομμάτι η ελληνική αστυνομία, γιατί στο συλλαλητήριο το περσινό της Θεσσαλονίκης μιλούσαν για 5, μιλούσαν για 1.000, για 10.000. Εκεί είχαν ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο και αυτοί μέναν ως τις 10.000. Μα εδώ κοτζιάς μιλάμε στην κινητοποίηση που υπήρχε στο πισωδέρι Φλόρινας. Και είχε μπροστά του το Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας τον κύριο Καρπίδη. Στο τέλος μίλησε για λίγα άτομα. Από χιλιάδες πήγαμε σε 2.000. Θυμάσαι, άμα δείξουμε το βίντεο, θα δούμε τι λέει τότε το κύριο Καρυπίδη, το Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Τότε το ρεπορτάζ, το οποίο σήμερα παραμένει στο YouTube, είχε δηλώσει προς τον, είχε ζητήσει από τον Δήμαρχο του Δήμου Πρεσπών, τον Παραγιώτη Πασχαλίδη, να του πει πόσο κόσμο είναι. Και ο Παραγιώτης ο Πασχαλίδης του είπε 4.500 σύμφωνα με τη δήλωση της αστυνομίας. Λέει, αυτό δεν μας προβληματίζει, αφού είναι 4.500, είναι λίγοι. Ενώ άμα πηγαίναμε πάνω στον χώρο που γινόταν το συλλαλητήριο, καταλαβαίνουμε ότι εκεί είχαμε να κάνουμε με 20 και 30.000 κόσμο και αυτός είχε μείνει στις 4.500. Έτσι τον βόλευε τον κύριο Κοτζιά τότε. Αλλά η πραγματικότητα ήταν τελείως διαφορετική. Μάλιστα. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Όλα κινιόντουσαν ομαλά μέχρι τη στιγμή που έγινε η χρήση των χημικών. Και εδώ, Δημήτρη, ας ανοίξουμε μια παρένθεση. Για να δούμε και τα βίντεο σε λίγο. Τι θα συνέβαινε αν είχε εξοργιστεί ο ελληνικός λαός, ο οποίος συμμετείχε στο συλλαλητήριο και αποφάσιζε να ορμήξει στην κυριολεξία στις δυνάμεις στο ΜΑΤ για να τις αποτρέψει για όλα αυτά που κάνουν? Τι θα γινότανε, μπορούν να μου πούνε αυτοί οι πανέξυπνοι άνθρωποι οι οποίοι δώσανε. Καλά, δεν πρέπει να δημιουργείται τέτοια κατάσταση. Δεν θα ρουμούσανε και στις δυνάμεις στο ΜΑΤ. Δημήτρη, όταν προκαλείσαι. Γιατί θα είχαμε και σκοτωμούς το τέλος. Όταν προκαλείσαι ένα τέτοιο συλλαλητήριο που υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, δεν προβαίνεις αυτή την ενέργεια. Δηλαδή δεν ρίχνεις χημικά για να προστατεύσεις ποιους?
γιατί μια ομάδα 10-15 θέλανε να έρθουν να μπουν στη Βουλή. Με αυτή την είχε προστατευμένη. Είχε την άμεση καταστολή έξω από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Από το ναό τη Δημοκρατία. Αλλά μόνο ο ναό τη Δημοκρατία δεν ήταν τη χθεσινή μέρα. Ποιο έδωσε εντολή, ψάχνουν ακόμα να δούμε ποιο. Τώρα, υπήρξε ένα ανελέητο κατηγορό από τα πολιτικά κόμματα όσον αφορά τα χθεσινά γεγονότα με τη χρήση των χημικών. Ας δούμε όμως αναλυτικά το χρονολόγιο. Νέα Δημοκρατία και Ένωση Κεντρών κατηγορούν την κυβέρνηση ότι έριξαν επίτηδες στα χημικά για να διαλύσουν το συλλαλητήριο, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου δείχνει τους χρυσαυγίτες πίσω από τα επεισόδια τους οποίους ταυτίζει με τη Νέα Δημοκρατία. Μητσοτάκης, έριξαν χημικά σε οικογένειες, παιδιά, ηλικιωμένους θα αναζητηθούν ευθύνες. Νέα Δημοκρατία, σε πανικό η κυβέρνηση έριξε μεγάλες ποσότητες χημικών στους πολίτες. Ένωση Κεντρών, αντί να συλλάβουν τους ταραξίες, έριξαν χημικά στους φιλήσιμους πολίτες. Κίνημα αλλαγής, αυταρχισμός και καταστολή πέρα από κάθε όριο. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η κυβέρνηση φέρει ευθύνη για τη βία κατά των απλών διαδηλωτών. Πεποίθηση από την πλευρά της κυβέρνησης, το Μέγαρο Μαξίμου ουσιαστικά, η Νέα Δημοκρατία ταυτίζεται με τους ακραίους της Χρυσής Αυγής. Αυτά είχαν να πούνε τυπητικά. Τ' άλλα, το συλλαλητήριο έστειλε τα πολύ ισχυρά μηνύματά του. Τώρα, έρχομαστε στην ανακοίνωση που δόθηκε από την πλευρά των διοργανωτών, το μεγαλύτερο των τελευταίων διαδεκαετιών. Επιτροπή Αγώνα για τη Μακεδονία. Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε τη Χρυσή Αυγή και αντιεξουστές για να διαλύσει τη συγκέντρωση. Διαβάζουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα. Η Επιτροπή κάνει λόγο για το μεγαλύτερο συλλαλητήριο των τελευταίων δεκαετιών, σημειώνοντας πως σε αυτό συμμετείχαν 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Παράλληλα, καταγγέλει την κυβέρνηση γιατί επέλεξε, όπως τονίζει, να μην προστατεύσει τους Έλληνες πολίτες που συγκεντρώθηκαν ειρηνικά κρατώντας μόνο ελληνικές σημαίες. Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου, αναφέρει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που χρησιμοποιεί κατά το δοκούν τα ναζιστικά μορφώματα και κατ' όνομα αντιεξουσιαστικές ομάδες για να διαλύει τους αγώνες του ελληνικού λαού. Η δημοκρατία μας δεν δέχεται εκπτώσεις. Ο αγώνας για την αποτροπή της κύρωσης και της επέσκη της συμφωνίας των Περσπρόμων κατά στρατηγική βάναυσα τη Λαϊκή Βούληση συνεχίζεται μέχρι και την τελική νίκη. Ωραία. Αυτό είναι ένα κομμάτι, ένα μέρος από την ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Επιτροπή Αγώνα. Πάμε να δούμε τα βίντεο όσον αφορά πλάνα από το συλλαλητήριο, τον Πέτρο Γαϊτάνο, τον Κρι Σπύρου και φυσικά την Αφροδίτη Μάνου, και να δούμε και το σχετικό βίντεο από την ένταση και τα χημικά μπροστά στη Βουλή. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο να τραγουδά τον ελληνικό εθνικό ύμνο, ξεκίνησε το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία στην πλατεία Συντάγματος. Από τους ομιλητές ξεχώρισαν ο πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ Κρις Σπύρου, η Αφροδίτη Μάνου και ο δήμαρχος Δοξάτου. Αισθάνομαι και είμαι Μακεδόνας, όπως πρέπει να αισθάνεστε και όλοι εσείς που δεν κατάγεστε από την Μακεδονία, αλλά είστε Έλληνες. Υπήρξε και υπάρχει μόνο ένα είδους Μακεδονίας και Μακεδόνων, και αυτό είναι η ελληνική μας Μακεδονία και οι Έλληνες Μακεδόνες. Η Αφροδίτη Μάνου απευθύνθηκε άμεσα στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας αναφορά στην εκτεταμένη χρήση χημικών από την αστυνομία. Αλέξη Τσίπρα, θυμάσαι τον Ιούλιο του 2015. Εκεί απέναντι τραγούδισα για σένα και για το όχι. Και εσύ μου ρίχνεις δακρυγόνα. Θυμάσαι που κατέβηκες μετά την ομιλία σου στο καμαρίνι και σου δώσα να πιεις από το μπουκάλι μου νερό. Δεν μπορώ να αναπνεύσω, Αλέξη. Σταμάτα τους. Ο δήμαρχος Δοξάτου μίλησε και αυτός προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, χρησιμοποιώντας μια δική του φράση που είχε απευθύνει παλαιότερα στην Άγγελα Μέρκελ. Κύριε Πρωθυπουργέ Αλέξη Τσίπρα, γύρισες από τις πρέσπες με αυτή τη συμφωνία. Go back, κύριε Τσίπρα, go back. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Yeah.
Είδαμε τα σχετικά βίντεο. Τώρα έχουμε πολιτικές εξελίξεις, έχουμε διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ποταμιού. Πλέον δεν είναι κόμμα το ποτάμι, με την αποχώρηση, την ανεξαρτητοποίηση του Γιώργου Αμυρά και του Γρηγόρη Ψαριανού. Με τρεις βουλευτές, ο Σταύρος Θεοδωράκης πλέον δεν είναι αρχηγός κόμματος. Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε από τη διαγραφή του κυρίου Θεοχαρόπολου, από τη Φόβη Γεννηματά και από το Κινάλ. Μια διαγραφή που όλοι ήταν. Την περιμέναν, ήταν αναμενόμενο και συγκεκριμένα όλοι στέκονται στην πολύ σκληρή στάση και γραμμή που κρατάει η Φόβη Γεννηματά. Θα έχουμε εξελίξει το επόμενο διάστημα με δεδομένο ότι η Φόβη Γεννηματά ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί έκτακτο συνέδριο προς το τέλος Μαρτίου, αν δεν την προλάβουν βέβαια οι πρόωρες εκλογές. Τώρα, επίσης, είχαμε δύο ανεξαρτητοποιήσεις, αυτή του Γιώργου Αμυρά και του κ. Θεοχαρόπουλου, του κ. Ψαριανού, οι οποίοι με τις ανεξαρτητοποιήσεις τους ουσιαστικά βάζουν τέλος στην ύπαρξη του ποταμιού. Ποτάμι τέλος, δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα του ποταμιού. Και για να επανέλθω, κ. Θεοδωράκη, σε ένα κόμμα θα πρέπει να έχει 10 βουλευτές. Πού θα πω να τους βρει. Μπράβο, άνοιξε μια μεγάλη κουβέντα τότε ότι πρόκειται να πάει ο κ. Θεοχαρόπουλος με το ποτάμι για να μπορέσει να κρατηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Το διέψευσε, δεν υφίσταται κάτι. Άρα λοιπόν από σήμερα δεν υπάρχει και κοινοβουλευτική ομάδα του ποταμιού. Ακόμη. Το τόνισα και το είπα και στην αρχή ότι είναι η δεύτερη επίθεση σε έναν απροστάτευτο λαό. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στη ΔΕΘ. Αυτή έχει πολλά και ισχυρά μηνύματα. Εκεί στάθηκε και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα ζητήσει, είπε, θα αναζητηθούν ευθύνες και θα αποδοθούν οι ευθύνες. Δεν θα περάσει έτσι απαρατήρητο αυτό. Να πούμε ότι αυτό που ζήσαμε χθες εμπεριέχεται σε ένα περιβάλλον πολιτικό το οποίο ζει η χώρα και έχει να κάνει με ένα κοινοβουλευτικό φασισμό και μια κοινοβουλευτική τρομοκρατία. Και βέβαια θα πρέπει εδώ να σταθούμε στην ολιγορία και την ανεπάρκεια που υπάρχει στο επίπεδο των θεσμών. Είδαμε ότι σε όλα αυτά σιωπήσαν. Δεν είδαμε καμία αντίδραση από το πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Περιμέναμε και περιμένω εγώ προσωπικά να βγουν με ανακοινώσεις. Ήτανε πάντως κάποια αυτοδιοικητική της Δυτικής Μακεδονίας, ήταν στην πρώτη θέση. Είδαμε και τον Γιάννη Βοσκόπουλο και τον Σωτήρη τον Αδαμόπουλο. Η ΕΝΠΕ, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος οφείλουν να βγούμε σκληρές ανακοινώσεις και όλα αυτά. Εναντίον, να δούμε όμως το τι έγραψε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, ο κύριος Γρηγόρης Ψαριανός, με αφορμή βέβαια την ανεξαρτητοποίησή του. Λοιπόν, φίλοι μου, σας ευχαριστούμε όλους και προσωπικώς έναν έναν για τη στήριξη και τη συμπόρευσή σας με το ποτάμι, το οποίο από σήμερα δεν συμπεριλαμβάνεται στα κοινοβουλευτικά κόμματα. Δυστυχώς, με αλληλεπάγγελα δικά μας λάθη, ατυχείς επιλογές και κακούς χειρισμούς, καταφέραμε να μηδενίσουμε σχεδόν το 7% των ψηφοφόρων που αρχικώς πίστεψαν και ήλπιζαν σε εμάς. Μακάρι για όλους τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Η χώρα μας περνάει τη δυσκολότερη και πιο επικίνδυνη περίοδο εδώ και πολλές δεκαετίες και οι τύχες της βρίσκονται στα χέρια της χειρότερης κυβέρνησης από τα χρόνια της Χούντας. Έχουμε σε όλους μας καλή συνέχεια και καλύτερες επιλογές στο εξής. Η Γρηγόρης Ψαριανός, βουλευτής Β' Αθήνας με το ποτάμι. Και παραιτήθηκε να πούμε και ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο Σπύρος Ολικούδης, ο οποίος είναι από το χώρο του ποταμιού. Και να πούμε για κάτι τελευταίο. Συνεδρίασε σήμερα το μεσημέρι η Επιτροπή των Προέδρων της Βουλής και αποφάσισε ότι η διαδικασία συζήτησης της Συμφωνίας των Πρεσπών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο θα πραγματοποιηθεί δύο μέρες, την Τετάρτη και την Πέμπτη, όπου αργά το βράδυ της Πέμπτης, κοντά στις 2 ώρα τα ξημερώματα, σύμφωνα με τα λεγόμενα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, θα πραγματοποιηθεί και η ονομαστική ψηφοφορία για τις Άρα, τι συζητάμε τώρα, Σπύρος Δανέλης μπήκε στην Επιτροπή.
Ο Σπύρος Δανέλης μπήκε στην Επιτροπή. Μπήκε και ο Πάνος ο Καμένος. Είναι ένας υπέρ και ένας κατά. Μάλιστα, τώρα. Πάμε στο προβάδισμα τώρα, να δούμε. Έχουμε προβάδισμα 8,9 μονάδων και μάλιστα με αυτοδυναμία δίνει στη Νέα Δημοκρατία να του ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοσκόπηση. Για να δούμε τι λέει η Νέα Δημοσκόπηση. Στις 8,9 μονάδες η διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ. Δημοσκόπηση που δίνει αυτοδυναμία με 158 έδρες για τη Νέα Δημοκρατία, 66% όχι στις πρέσπες. 158 έδρες, μάλιστα. 158 έδρες. Προβάδισμα 8,9 μονάδων και μάλιστα με αυτοδυναμία δίνει στη Νέα Δημοκρατία ένα του ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοσκόπηση. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε από την εταιρεία Mark για το πρώτο θέμα της Κυριακής και παρουσιάζει ενδιαφέροντα ευρήματα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 66% των πολιτών λέει όχι στη Συμφωνία των Πρεσπών, με ένα ποσοστά 67,4% να ζητά τη διεξαγωγή εκλογών το αργότερο έως το Μάιο. Ακόμη, σε ό,τι αφορά τα ποσοστά των κομμάτων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ένα ποσοστό 32%, το οποίο σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της δίνει αυτοδυναμία με 158 έδρες. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται 8,9 μονάδες πίσω με ποσοστό 23,1%. Στην τρίτη θέση βρίσκονται μαζί 6,4% το Κίνημα Αλλαγής και η Χρυσή Αυγή, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι το πέμπτο και τελευταίο κατά τη δημοσκόπηση κόμμα που θα βρίσκεται στην επόμενη Βουλή συγκεντρώνοντας ποσοστό 5,9%. Το κουκό δεν υπάρχει ούτε μηδέν. Μεγάλη χαμένη εμφανίζονται και σε αυτήν τη δημοσκόπηση η ΑΝΕΛ και το Ποτάμι, με το κόμμα του Πάνου Καμένου να συγκεντρώνει ποσοστό μόλις 1,4% και το κόμμα του Σταύρου Θεοδωράκη να βρίσκεται λίγο υψηλότερα με ποσοστό 1,9% αλλά αφότερα εκτός Βουλής. Από την πλευρά της η Ένωση Κεντρών είναι σε καλύτερη κατάσταση καθώς συγκεντρώνει ένα ποσοστό 2,3% ενώ η Ελληνική Λύση βρίσκεται μόλις κατά 0,1% μονάδα κάτω, δηλαδή με 2,2%. Τέλος, η Λαϊκή Ενότητα συγκεντρώνει 1,2% και η Ανταρσία 1%. Ωραία. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, απάντησαν οι πολίτες σε ποσοστό 14,2%. Ας δούμε όμως αναλυτικά πώς διαμορφώνεται το σκηνικό μετά την τελευταία μέτρηση που πραγματοποιήθηκε για την εταιρεία Mark για το πρώτο θέμα της Κυριακής. Νέα Δημοκρατία 32%, ΣΥΡΙΖΑ 23,1%, Κίνημα Αλλαγής 6,4%, Χρυσή Αυγή 6,4%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,9%, Ένωση Κεντρών 2,3%, Ελληνική Λύση 2,2%, Ποτάμι 1,9%, ΑΝΕΛ 1,4%, Λαϊκή Ενότητα 1,2%, Ανταρσία 1%. Αυτά είναι τα αποτελέσματα που δίνει. Ωραία. Η τελευταία δημοσκόπηση. Θα τα σχολιάσουμε και τις επόμενες μέρες αναλυτικά. Τώρα να κλείσουμε με τις τελευταίες εξελίξεις. Τι ειδήσεις έχουμε. Να δούμε λίγο το αστυνομικό μας δελτίο. Όπως συνελήφθη χθες το απόγευμα της Φλόρινα από αστυνομικούς της ειδικής ομάδας του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλινών, 23χρονο συμμεταμός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες περιέχουσες μικροποσότητες ακατέργαστης κάναβης και κατεργασμένης κάναβης με τη μορφή σοκολάτας. Και να κλείσουμε με μια είδηση από το Βελβεντό, συγκεκριμένα ο ΣΜΑ Βελβεντού, ανακοίνωσε στη δημοσιότητα τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που είναι Εμμανουήλ Αστέριος Πρόεδρος, Βακραζάς Ευάγγελος Αντιπρόεδρος, Σούπουρας Αστέριος Γραμματέας, Γκουλιώδης Ιωάννης Ταμίας, Παπαμάρκος Ευθύμιος Υπεύθυνος Υλικών, Πιάτσα Ελένη Αναπληρωματικό Μέλος και για το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχουμε τους Δημούλα Κωνσταντίνο, Πουλιάνας Νικόλαο και για την Εξελιχτική Επιτροπή τον Αχίλα τον Γιώργο και τον Χαρτιά τον Ηλία. Ωραία. Θόφιλε, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Τώρα από το πεδίο του Άρεως ξεκίνησε η πολύμερη μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας, κυρίες και κύριοι, που διοργανώνει η Παμακεδονική Συνομοσπονδία για την πόλη των Πρεσπών και με τελικό προορισμό πάλι την Αθήνα στις 27 Ιανουαρίου, αφού περάσει από μεγάλες πόλεις. Στις πρέσπες υπογράφηκε από πολίτες και φορείς πρακτικό μια αναγνώριση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτή η διαδικασία με τη συλλογή υπογραφών θα συνεχιστεί σε όλες τις πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Αύριο Τρίτη στις 10.30 θα βρίσκονται στην Πτολεμαϊδα και στις 12.30 στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Πάμε να δούμε τη δήλωση. Μιλώντας στο West, ο νομικός σύμβουλος της Παμακεδονικής Νομοσπονδίας Ελλάδας, Γιάννης Μαλταμπές.